Σφινάκι ψυχικής ενδυνάμωσης 4. Γι' αυτό το σφινάκι επιλέγω, μετά που έχω πάρει την άδεια της φυσικά, να σας διαβάσω μια εξαιρετική ανάρτηση, πολύ εύστοχη, που έγραψε η δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου Τριφωνίδου στο λογαριασμό της και στη σελίδα της στο Facebook. Αυτό το διάστημα βομβαρδιζόμαστε εξωτερικά και εσωτερικά με πληθώρα ειδήσεων, γεγονότων. Γεννιούνται μαζί τους σκέψεις χιλιάδες και σιόμαστε συναισθηματικά. Βιώνουμε μια κρίση που σύσει θέμελα το γνωστικό μας σύστημα και την συναισθηματική μας ισορροπία. Η μεγαλύτερη κρίση είναι με το μέσα μας, ναι με τον εαυτό μας, με τις σκέψεις που στροβιλίζουν στο μυαλό μας, με τα συναισθήματα που μας ταλανίζουν, με τους φόβους που ξεφυτρώνουν, με τα γιατί, με τα τραύματα που ξύπνησαν, με τους φόβους για το αύριο, με το άγχος για το αύριο, την αβεβαιότητα, την ανασφάλεια που ξύνεται και βγαίνει στην επιφάνεια. Άρα, περιγράφει η Αριστονίκη ότι αυτό που βιώνουμε αυτό το διάστημα που μένουμε σπίτι και μέσω της πανδημίας του κορονοϊού που προκαλεί την ασθένεια COVID-19, ότι είναι μια κατάσταση που βομβαρδιζόμαστε συνεχώς με ειδήσεις και γεγονότα. Όλες αυτές οι ειδήσεις που ακούμε και τα γεγονότα που ακούμε, πολλές φορές οι ειδήσεις είναι υπερβολικές και είναι και λίγο παραπληροφορητικές κάποιες ειδήσεις. Κάποιες γραπτές ειδήσεις γίνονται για clickbait, δηλαδή γράφουν τραγικά πράγματα για να μπουν οι άνθρωποι μέσα, να διαβάσουν αυτή την είδηση και έτσι να πάρουν αυτή τα clicks. Πρέπει να προσέχουμε από πού ενημερωνόμαστε και όλα αυτά μας προκαλούν μια μεγάλη ταραχή και μια κρίση. Και σκέψεις τροβιλίζουν στο το μυαλό μας, λέει η Αριστονίκη μας, αλλά και συναισθήματα που μας βασανίζουν. Λέξη ταλανίζουν σημαίνει βασανίζουν. Με τους φόβους που ξεφυτρώνουν, με τα γιατί, με τα τραύματα που ξύπνησαν, ξυπνούν τα τραύματα από παλιά, τα τραύματα από την προηγούμενη μας ζωή, από την παιδική μας ηλικία, από την νεανική μας ηλικία, αν είμαστε στη δεύτερη ηλικία κλπ. Θωράκισε το μέσα σου, λέει η Αριστονίκη. Περιόρισε τις πηγές αρνητικής πληροφόρησης. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να μην κοιτάμε συνέχεια τις ειδήσεις. Παθαίνουμε εθισμό με τις ειδήσεις. Παθαίνουμε εθισμό με τα βιντεάκια που κυκλοφοράνε από messenger σε messenger. Πραγματικά αυτές τις μέρες έρχονται ένα σωρό βλακώδεις πληροφορίες με αμφιβόλου προελεύσεως βίντεο που λέει ένας γιατρός στην Κίνα έχει πει το εξής και πρέπει να πίνετε ζεστά νερά και να κάνετε το ένα και το άλλο. Ένας γιατρός στην Ιταλία έχει πει το εξής. Όλα αυτά είναι βλακίες. Μην τα αναμεταδίδετε, μην τα πιστεύετε, μην τρομοκρατήσετε με κάθε τι που στέλνει κάποιος στο διαδίκτυο. Οποιοςδήποτε λέει κάτι στο διαδίκτυο ή γράφει κάτι στο διαδίκτυο ή στέλνει κάτι στο διαδίκτυο, δεν σημαίνει πως αυτό είναι και σωστό και επιστημονικά έγκυρο. Ακούμε τους σοβαρούς επιστήμονες. Ένα βίντεο το οποίο σας προτείνω να δείτε, πέρα από το βίντεο του δόκτωρος Κωστρίκη, το οποίο έχω αναρτήσει στην κοινότητα μας εδώ στο YouTube, που μιλάει με πάρα πολύ ρεαλισμό και επιστημονικότητα για το τι πραγματικά συμβαίνει και καθησυχάζει, ενώ την ίδια ώρα μας αφήνει σε γρήγορση για να προστατευτούμε. Είναι και ένα άλλο βίντεο το οποίο σίγουρα το έχετε δει, το έχω αναφέρει και χθες. Είναι ένα βίντεο ενός καθηγητού στο MIT, ο οποίος μιλάει για 10 βήματα που πρέπει να πάρουμε για να προστατευτούμε από αυτή την επιδημία. Ακούστε αυτά, μην ακούτε ό,τι να είναι. Λέει η Αριστονίκη μας λοιπόν, περιόρισε τις πηγές αρνητικής πληροφόρησης, θυμήσου όλες τις δύσκολες στιγμές που τα κατάφερες, πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Θυμηθείτε πόσες δύσκολες στιγμές είχαμε. Ας πούμε, θυμηθείτε όσες έχετε γεννήσει και είστε μητέρες την ώρα που πηγαίνατε να γεννήσετε. Θυμηθείτε 20 λεπτά πριν από τον τοκετό πόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα και πόσο φοβόσαστε ότι δεν θα τα καταφέρετε. Και όμως τα καταφέρατε. Θυμηθείτε όσοι πήγατε φαντάρι από τους άνδρες και γυναίκες έχουν πάει που εργάζεστε στο στρατό, αλλά όχι όσοι είναι κληρωτοί. Όσοι έχετε πάει φαντάρι, θυμηθείτε τις πρώτες μέρες της καταταγής πόσο δύσκολα ήταν και λέγατε με τίποτα, εγώ αποκλείεται, εγώ δεν θα τα καταφέρω. Να τα βγάλω πέρα με το στρατό και όμως τα καταφέρατε. Κλείσε τα αυτιά σου στις σιρήνες του τρόμου. Πραγματικά είναι επιλογή αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να ακούω τρομολαγνίες. Εγώ προσωπικά δεν βλέπω τηλεόραση. Τίποτα. Έχω κάποια sites τα οποία παρακολουθώ, τα οποία κυρίως δεν είναι στην ελληνικά sites, είναι sites του εξωτερικού που είναι όσο το δυνατόν πιο έγκυρα και αυτά όχι συνέχεια. Και άμα θέλω να πληροφορηθώ, ρωτάω κάποιον επιστήμονα γνωστό μου και του λέω στείλε μου ένα βίντεο να δω, στείλε μου μια συνέντευξη να δω, ελεγμένα πράγματα. Επιστράτευσε την αντίληψη σου. Έχουμε αντίληψη, έχουμε μυαλό, έχουμε κρίση. Ας το χρησιμοποιήσουμε. Μίλα με τον εαυτό σου. Το είχαμε μπει και στο πρώτο σφινάκι ψυχικής ενδυνάμωσης. Να φτιάξουμε τη σχέση μας με τον εαυτό μας. Πάρε τον αγκαλιά τον εαυτό σου. Αυτό. Παιδιά, είναι αλήθεια, το θυμάμαι από στιγμές μοναξιάς δύσκολες, ότι ακόμη και το να πάρεις εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου αγκαλιά βοηθάει. Πάρε τον εαυτό σου αγκαλιά. Αριστονίκη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τα λες αυτά. Ψηλά τα μανίκια! Μην τα βάζεις κάτω. Ανασκουμπώνουμε τα μανίκια μας και αγωνιζόμαστε. Κάνε πρόληψη. Μείνε σπίτι σου. Μπορείς. Μπορούμε όλοι μαζί μια διαδικτυακή αγκαλιά. Αυτό είναι το σφινάκι ψυχικής ενδυνάμωσης νούμερο 5 και ευχαριστούμε πάρα πολύ τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου Τριφωνίδου που μας έστειλε την ανάρτηση της.